coach. Σήμερα το παιχνίδι κερδίσαμε 3-1. Όπως δείχνει το σκορ, δείχνει μια εύκολη επικράτηση, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Παίξαμε μια πολύ δυνατή ομάδα, φάνηκε και στο γήπεδο. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε ο αγώνας? Αυτό που είπα σήμερα στις κοπές στα ποτήρια ήταν ότι πρώτον έπρεπε να κάνουμε την νίκη, γιατί ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της ΑΕΚ. Και θα έπρεπε όλη η ομάδα να παίξει ως σύνολο καλά, έτσι ώστε να έχουμε το νικηφόρο αποτέλεσμα. Γιατί κακά τα ψέματα μέχρι τώρα δεν είχαμε αντίδραση από άλλες ομάδες αντίπαλες που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε ότι είχε κάποιες αδυναμίες αυτήν η ομάδα, πιέσαμε πάνω στις αδυναμίες της. Και πιστεύω ότι οι δικές μου παίκτες είναι πιο έμπειρες. Δηλαδή οι κοπέλες έχουν μικρό μεσόδο ηλικίας και πιστεύω στα κρίσιμα σημεία εκεί που έκανε η μπάλα κάνανε λάθη. Τα λάθη των κόλλων τιμωρούνται και θεωρώ ότι εμείς με τη βοήθεια του κόσμου μας κάναμε αυτό που έπρεπε και κερδίσαμε. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, λογικά θα είναι το πιο δυνατό παιχνίδι που έχουμε δώσει. Και χωρίς τον κόσμο μας, πιστεύεις, coach, ότι αν κερδίσουμε παίρνουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα? Πιστεύω ότι άμα κερδίσουμε θα έχουμε σύν 6 από τον Ολυμπιακό. Στόχος μας είναι αυτό. Αυτή είναι η ομάδα, σαν στόχο έχει το πρωτάθλημα και το κύπελλο πρώτο και καλή παρουσία στην Ευρώπη. Δεν παραμυθιαζόμαστε από αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι κάναμε καλή εμφάνιση, καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν πρέπει να παραμυθιαστούμε. Το σημαντικό είναι με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή, το Σάββατο, πότε θα γίνει. Πρέπει να πάμε από αύριο στην προπόνηση χωρίς τρεφό, να πάμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό και να πάρουμε 6 πόντους αέρα από αυτή την ομάδα, γιατί ξέρουμε ότι στα μάτς όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι και ξέρουμε ότι για τον κόσμο μετράει περισσότερο. Οπότε θα δώσουμε όλα μας τα δυνατά για να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό.